κατάλληλο κρίθηκε για πόση το νερό στο Λευκώνα μετά τους απαραίτητους καθαρισμούς που έπρεπε να πραγματοποιηθούν λόγω της ολότητας του νερού που υπήρξε μετά από ελέγχους. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: μετά από εργασίες υπερχλωρίωσης του εξωτερικού και του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης της τοπικής κοινότητας Λευκώνα, είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε τους κατοίκους πως το νερό το οποίο διανέμεται μέσω του δικτύου ίδρυυσης είναι κατάλληλο για πόση. Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΣ, κ. Νικόλαος Σαφαρίκας, μιλώντας στο Επιλογές, αναφέρθηκε στο γεγονός, τονίζοντας πως καθημερινά γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι σχετικά με το νερό ώστε να επέμβουν αν χρειαστεί. Το όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, είχαμε βγάλει δελτίο τύπου για μη πόση του νερού λόγω του γεγονότος ότι είχε ψευδομονάδες και είχε θολότητα το νερό. Κάναμε υπερχλωριώσεις όπως είχαμε αναφέρει, κάναμε καθαρισμούς και παίρνοντας ταυτόχρονα και δείγματα. Με τα δείγματα που πήραμε το Σάββατο μας γνωστοποιήθηκε ότι πλέον ήταν εντάξει. Αρχικά είχε λίγη επιπλέον ποσότητα χλωρίου την οποία αυξήσαμε τους καθαρισμούς έτσι ώστε να πέσει κάτω στο επιτρεπτό όριο και δώσαμε το πρωί του Σαββάτου το τελικό, ας το πούμε, ok για να γίνει πάλι, για να βγάλουμε ανακοίνωση και να είναι πόσιμο το νερό. Οπότε όλα είναι εντάξει. Όλα είναι εντάξει, ναι, ναι, όλα είναι εντάξει. Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε δημότης και όλος ο κόσμος είναι ότι καθημερινά παίρνουμε δείγματα από διάφορα σημεία, ελέγχουμε τη θολότητα σε καθημερινή βάση, ελέγχουμε την ποσότητα χλωρίου σε καθημερινή βάση, στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να επεμβαίνουμε άμεσα έτσι ώστε να μην εντοπίζονται προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία του κόσμου.